Τρίτη 13 Οκτωβρίου, καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. 13 Οκτωβρίου και μια πραγματικά δύσκολη μέρα για την Αττική και κυρίως για το Ηράκλειο Αττικής, όπου χθες λόγω της κακοκαιρίας που σημειώθηκε γενικότερα στη χώρα και πέρασε από την Αττική, επί της ουσίας το Ηράκλειο ήταν η πόλη η οποία επλήγησε πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλες. Θα δούμε εμείς σε λίγο, θα δούμε αποκλειστικές εικόνες που στείλατε και οι τηλεθεατές και να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και το Διευθυντή του Δημοτικού Ραδιοφώνου του Ηρακλείου Αττικής, τον Βασίλη τον Νομικό, όπου μας εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες και βίντεο που θα προβάλλουμε σε λίγα λεπτά. Θα δούμε φυσικά τι γίνεται με την πορεία του καιρικού φαινομένου και πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες. Φαίνεται πως είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση στην Αττική, αλλά θα δούμε τι επί της ουσίας υπάρχει και σε αυτό το πεδίο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία με τους αιρετούς των συγκεκριμένων περιοχών, γιατί βρίσκονται επί ποδός. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ από το πρωί, βρίσκονται επί ποδός, βρίσκονται στα σημεία που υπάρχουν προβλήματα. Πάντως, μέχρι στιγμής έχουμε τρεις τραυματίες, εκ των οποίων μία είναι σε σοβαρή κατάσταση, αλλά και τεράστιες καταστροφές και στο δίκτυο της πόλης, στο οδικό δίκτυο, αλλά και σε οικίες. Να σας μεταφέρω εγώ σε αυτό το σημείο, βλέποντας παράλληλα και εικόνες που έχουμε εξασφαλίσει εδώ στο σταθμό, τι είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, ο κύριος Μπάμπαλος. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για την πόλη. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν είχαμε θύματα, παρά μόνο τραυματισμούς και πολλές υλικές ζημιές σε πολυκατοικίες και σε μονοκατοικίες, γιατί έπεσαν πάνω από 200 δέντρα, δημιουργώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης. Στις 6 και 7 το πρωί, το Ηράκλειο ήταν μια αποκλεισμένη πόλη, αλλά τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν επικοινωνίας που υπήρξε και με τον Περιφερειάρχη Αττικής, συνέβαλα στο να απελευθερωθεί το 80% του οδικού δικτύου και στην επόμενη μια ώρα αναμένουμε να απελευθερωθεί και το υπόλοιπο, ώστε να κυκλοφορούν με ασφάλεια οι πολίτες. Οι ζημιές, σύμφωνα με τον Δήμαρχο και τα όσα είπε νωρίτερα σε δηλώσεις του, ήταν πολύ εκτεταμένες, μέχρι και κολόνες της ΔΕΗ είχαν σπάσει. Έχουμε βγάλει συνεργεία για την καταγραφή, αλλά επειδή οι ζημιές αφορούν πολλές οικίες και καταστήματα, δεν επαρκούν και γι' αυτό έχουμε ζητήσει από τον Περιφερειάρχη, που ανταποκρίθηκε άμεσα, βρισκόταν στην περιοχή, βοήθεια σε συνεργεία και για την καταγραφή. Αυτά είπε πριν από λίγο. Βλέπετε εικόνες τώρα, είναι από το drone της ΕΡΤ. Νωρίτερα είδατε αποκλειστικές εικόνες που εξασφαλίσαμε εδώ για το σταθμό. Αλλά θα πάμε σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με τον Νίκο Καντερέτο, μετεωρολόγο, να δούμε επί της ουσίας τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες και αν έχουμε αφήσει πίσω αυτό το καιρικό φαινόμενο. Αλλά εκτός αυτού να τον ρωτήσουμε κάτι που είναι θέμα και μάλιστα ζητούν και οι τηλεθεατές, είναι αν ήταν τόσο μεγάλο αυτό το καιρικό φαινόμενο, τόσο έντονο το καιρικό φαινόμενο για να προκαλέσει αυτές τις ζημιές. Καλησπέρα, κύριε Καντερέ. Καλησπέρα εσάς και στους τηλεθεατές σας. Το πρώτο ερώτημα που ήθελα να σας θέσω είναι τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες, γιατί νομίζω ο κόσμος βλέπει μία καλυτέρευση του καιρού, αλλά θέλουμε να μας πείτε και εσείς τη δική σας εμπεριστατωμένη άποψη, αλλά και επιστημονική άποψη. Αλλά και δεύτερον, κύριε Καντερέ, ήταν τόσο έντονο το καιρικό φαινόμενο? Ακούστε, καταρχάς το ψυχρό μέτωπο, αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, ήδη βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Και συνεπώς, βέβαια, και οι επόμενες ώρες ημέρας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι αυτό το μέτωπο ήταν υποχρεωμένο, υπογραμμίζω αυτή τη λέξη, ήταν υποχρεωμένο να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Σύμφωνα με τους χάρτες, τους μετεωρολογικούς, που μπορώ να διαγνώσω και να πω τη γνώμη μου. Άρα λοιπόν, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, δυστυχώς την πλήρωσε περισσότερο το νέο Ηράκλειο, όπου οι ρηπαίοι άνεμοι που το συνόδευαν έκαναν αυτές τις εκτεταμένες ζημιές. Οι βροχές που έπεσαν γενικά και στο λεκανοπέδιο δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες, ούτε είχαμε, μπορεί να είχαμε αστραπές πολλές, κεραυνοί ελάχιστοι. Και τα ύψη βροχής ήταν 15, 20, 25 χιλιοστά, δηλαδή 1,5, 2 εκατοστά. Δεν ήταν επίσης και οι βροχές πάρα πολύ δυνατές. Εκείνο όμως που ήταν το χαρακτηριστικό ήταν ότι αυτοί οι ρηπαίοι άνεμοι ήταν εκεί που κάνανε ζημίες, όπου διευκόλυνε αυτός ο άνεμος που περνούσε για να κάνει αυτές τις ζημίες. Το σύστημα λοιπόν έχει φύγει πλέον, έχει φύγει. Και κάνοντας και μια πρόγνωση για τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδος, δεν φαίνεται πλέον άλλη κακοκαιρία να έρχεται.
ειδικά για το λιγανοπέδιο της Αττικής. Βέβαια, στη Δυτική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα, λόγω του ρεύματος, θα υπάρχουν κάποιες βροχές. Αλλά οπωσδήποτε δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει κάποιο κύμα κακοκαιρίας που να επηρεάσει όλη την Ελλάδα και ακόμα περισσότερο το λιγανοπέδιο της Αττικής. Θα μείνουν δηλαδή όσον αφορά τις θερμοκρασίες, δεν ξέρω, είναι υψηλές για την εποχή, θεωρείτε? Οι θερμοκρασίες είναι κανονικές και μάλιστα Παρασκευή και Σάββατο τους ανέβαναν με 2 βαθμούς για να πέσουν από Δευτέρα προς Τρίτη λίγο πάλι. Δεν θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Βέβαια τη νύχτα και νωρίς το πρωί, αναμφίβολα, είναι κάπως χαμηλές οι θερμοκρασίες. Και αν είναι και σε ορεινές περιοχές, Μπίλια, ξέρω εγώ, Κρυακού κλπ. Και το τζάκι πιθανόν να ανάψει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγαμε συγκεκριμονιάτικες θερμοκρασίες. Είναι φυσιολογικές οι γενικές γραμμές, με μικρές αποκλίσεις. Αυτό όμως που θέλω να υπογραμμίσω, ότι η κακοκαιρία πέρασε, δυστυχώς χτύπησε το νέο Ηράκλειο στο βαθμό αυτό που γνωρίζουν όλοι, και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνο για την εβδομάδα για κάτι το ιδιαίτερο για να αναφερθεί. Άρα κακοκαιρία express μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε. Express, σας λέω, το είπα ότι ήταν υποχρεωτικό να περάσει τόσο γρήγορα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καντερέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε τώρα στα του κορονοϊού. 295 ήταν τα κρούσματα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες. Θα δούμε και τις κάρτες, να δούμε ποιες περιοχές εμφανίζουν αυξημένο υλικό φορτίο. 145 κρούσματα στην περιφέρεια Αττικής, όπου επί της ουσίας βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, εκ των οποίων 22 συνδέονται με γνωστές σύρωες. 15 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, 6 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, 19 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, 9 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας και 91 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Αυτός είναι ο χάρτης των κρουσμάτων και θα ήθελα σε αυτό το σημείο θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον πνευμονολόγο αλλά και υπεύθυνο της μονάδας κορονοϊού στον Ευαγγελισμό, σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής. Είναι ο κύριος Γιάννης Καλομενίδης. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Έχουμε τα στοιχεία ουσιαστικά που καταγράφονται και ανακοινώνονται από τον ΕΟΔΗ. Το πρώτο ερώτημα που αντιλαμβάνεστε θα ήθελα να σας θέσω, πώς βλέπετε την πορεία και την εξέλιξη του κορονοϊού, γιατρέ? Σε ό,τι αφορά την Αττική ειδικά και πολύ λιγότερο τις άλλες πορτοκαλί περιοχές, η πορεία είναι ανησυχητική. Με την έννοια ότι περιμέναμε κάπως να αυξηθεί η πίεση, ένα μήνα από τώρα που μιλάμε, αν θέλετε. Mm-hmm. Και ανταυτού το είχαμε πάρα πολύ νωρίς. Μέσα στο Σεπτέμβρη ήδη είχαμε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, με αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό ασθενών που νοσούν και χρειάζονται νοσηλεία σε νοσοκομείο και μονάδες θεραπείας. Αυτό, σε αυτή την κατάσταση είμαστε τώρα. Πλην όμως ιδιότερα τα πράγματα ακόμα σε εμάς από τις άλλες περιοχές της Δυτικής και της Βόρειας Ευρώπης. Και βλέπουμε πώς θα πάμε. Το χειμώνας προβλέπεται προβληματικός, αντιλαμβάνεστε. Τα μέτρα αποδίδουν, θεωρείτε? Τα μέτρα που έχουν πάρθει, ειδικά για την Αττική αναφέρομαι. Και το μειωμένο... Ναι. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι τουλάχιστον δεν έχουμε μία εκθετική αύξηση. Δηλαδή, μέρα με τη μέρα, ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι νοσούν και χρειάζονται βοήθεια στο σύστημα να αυξάνεται δραματικά. Έχουμε μία σταθεροποίηση τον τελευταίο μήνα, θα έλεγα. Αυτό με την έννοια αυτή έχει κάτι το θετικό, ότι δεν μας σωθεί η κατάσταση να είμαστε με την πλάση στο τείχο, αλλά έχει και το αρνητικό με την έννοια ότι είναι μία διαρκή συνθήκη δυνητικής απειλής. Επί της ουσίας βάζουν ένα φρένο στον κορονοϊό όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει. Έτσι και αλλιώς η λογική των οποιοδήποτε μέτρων, αυτή είναι, δεν μπορεί να σκεφτόμαστε, και αυτό είναι ίσως κάτι σημαντικό να ξεκαθαριστεί στο δημόσιο διάλογο. Εφόσον ζούμε και όπως πρέπει να ζούμε σε μια κοινωνία η οποία λειτουργεί, είναι ανοιχτή, οι άνθρωποι δουλεύουν, πηγαίνουν στο σχολείο, συναντιούνται, χαίρονται, και όλα αυτά είναι στοιχειώδη για να υπάρξει η κοινωνία. Εφόσον ζούμε λοιπόν, η διασπορά θα συνεχίσει να υπάρχει. Αν τώρα αυτή το ρυθμό της διασποράς τον κρατήσουμε, κρατηθεί χαμηλά έτσι ώστε να μην απειληθεί η ακεραιότητα των λειτουργιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πρώτον. Και δεύτερον, να προστατεύσουμε τους ειδικά ευαίσθητους πληθυσμούς, αυτό θα είναι μία επιτυχία. Αν μπορέσουμε όλο αυτό το πράγμα
και το επιτύχουμε μέσα στο χειμώνα, όπου σας λέω πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να σκεφτόμαστε ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει όταν κλειστούμε μέσα. Αν πάντως κατορθώσουμε αυτούς τους δύο στόχους, δηλαδή να προστατεύσουμε τους πλέον ευαίσθητους, οι οποίοι κινδυνεύουν κυρίως να χάσουν τη ζωή τους. Δεύτερον, να μην απειληθεί η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τότε αυτό θα είναι μια επιτυχία. Επειδή μιλήσατε και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε τι επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Πολλά ακούγονται, πολλά ότι υπάρχουν, ότι πιέζεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνανε πράγματα από την Άνοιξη και δόθε. Θα μπορούσαν πράγματα να έχουν γίνει πολύ πιο γρήγορα και εντατικά. Άρα βρισκόμαστε περίπου σε επίπεδο ετοιμότητας και δυνατότητας με αυτή της Άνοιξης. Οπότε, αν οι ανάγκες αυξηθούν με έναν τρόπο σημαντικό, καταλάβατε ότι δεν θα μπορέσει να τα φέρεις πέρα. Αυτή τη στιγμή, μιλώντας με όρους του πιο κρίσιμου μεγέθους, που είναι οι διαθέσιμες κλίνες της νεοδευτικής θεραπείας, στην Αττική έχουμε έναν ορίζοντα ακόμα, έχουμε μία δυνατότητα, αλλά και αυτή μπορεί να απειληθεί μέσα σε μια εβδομάδα αν η συνθήκη συνεχίσει έτσι πώς πάει. Άρα θα χρειαστούμε, είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούμε επιπλέον κλίνες από αυτές που είναι διαθέσιμες τώρα κάποια στιγμή, νωρίτερα ή αργότερα μέσα στο χειμώνα. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατρέ, ότι ενδεχομένως και μία έξαρση μιας εβδομάδας, δηλαδή επιπλέον κρούσματα και διασωληνωμένη μιας εβδομάδας, μπορεί να οδηγήσει και σε οριακό σημείο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί, τουλάχιστον για εδώ στην Αττική. Ναι, γιατί όταν, ας πούμε, η διαφορά, όταν οι διαθέσιμες κλίνες είναι λίγες δεκάδες, αυτό είναι κάτι το οποίο σε μια μεγάλη ένταση της διασποράς μπορεί πραγματικά να απαιτηθούν σε μια εβδομάδα 45 κλίνες όπως είναι σήμερα διαθέσιμες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι φανταστικό σενάριο, είναι ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο. Μπορεί να χρειαστεί σε κάποια στιγμή να έχουμε και πολύ περισσότερο από 200 ανθρώπους διασωλωμένους στην εντατική θεραπεία. Δεν είναι φανταστικά αυτά τα σενάρια. Είναι σενάρια τα οποία θέλω να πιστεύω ότι λαμβάνονται υπόψη από όσους κάνουν τους σχεδιασμούς. Θα ήθελα, κλείνοντας, γιατρέ, επειδή θα επικαλεστώ και την ιδιότητα του υπεύθυνου της μονάδας COVID του Ευαγγελισμού, επειδή και σε αυτό το πεδίο έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, τι γίνεται στις μονάδες, ποιες είναι οι καταστάσεις που βιώνουν και γιατροί αλλά και οι νοσηλευόμενοι, μπορείτε να μας μεταφέρετε εικόνες? Ποια είναι η πραγματικότητα? Μια κλινική COVID, για αυτή θα σας μιλήσω, έτσι δεν είμαι στην μονάδα της θεραπείας του Ευαγγελισμού υπεύθυνο, είμαι στην κλινική την συμβατική. Μια κλινική COVID, όπως και να το κάνουμε, είναι ένας ασυνήθιστος τόπος, καινούργιος τόπος μέσα στα νοσοκομεία. Τώρα, το προσωπικό, πρέπει να σας πω ότι πλέον είμαστε ήρεμοι και έχουμε αυτοπεποίθηση με την έννοια ότι ξέρουμε πλέον τι να κάνουμε σε σχέση με την άνοιξη που, αν θέλετε, μπήκαμε μην έχοντας προηγούμενη εμπειρία και μην ξέροντας πόσο και αν κινδυνεύουμε, μην ξέροντας ποιο θα ήταν το καλύτερο που θα έπρεπε να κάνουμε για τους αρρώστους. Τώρα, τουλάχιστον σε νοσοκομεία τα οποία είχαν και την εμπειρία της άνοιξης, αυτό το πράγμα στο προσωπικό έχει ομαλοποιηθεί. Η αίσθηση, δηλαδή, η καθημερινότητα υπάρχει πιο πολύ παγιωμένη. Δεν ζούμε, νιώθουμε ότι ζούμε κάτι εξαιρετικά έκτακτο. Τώρα, για τους ανθρώπους που νοσηλεύονται, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ σκληρά, με την έννοια ότι νοσηλεύονται σε απομόνωση. Δεν μπορούν να δεχτούν επισκεπτήριο από τους ανθρώπους τους. Mm-hmm. Η επικοινωνία που έχουν με τους ανθρώπους τους είναι όσοι έχουν κινητά μέσω αυτού και βλέπουν τους θεραπευτές τους που μπαίνουν μέσα στο θάλαμο, τυλιγμένοι σε στολές και πίσω από μάσκες και γυαλιά, και αυτό, ξέρετε, δεν βοηθάει, με την έννοια ότι η θεραπευτική σχέση προϋποθέτει και ένα χαμόγελο το οποίο πρέπει να είναι ορατό, εκφράσεις προσώπου, όλα αυτά που νιώθουν να κάνουν τον άνθρωπο να αισθάνεται κάπως οικία. Όλα αυτά λοιπόν λείπουν, με την έννοια αυτήν φρονώ, και μας το λένε και οι άνθρωποι, βέβαια, και αυτοί που φεύγουν πάνω σπίτι και έρχονται μετά για πανεξέταση, μας το λένε ότι το πιο επώδυνο στοιχείο ήταν αυτή η αγωνία του τι έρχεται, το στρες της απομόνωσης, η έλλειψη σοβαρής επικοινωνίας με ανθρώπους.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατρέ, για αυτή την επικοινωνία. Μας δώσατε πραγματικά πολύ σημαντικές πληροφορίες, αλλά και μας μεταφέρατε εντός εκτός εισαγωγικών και εικόνες από την καθημερινότητα που ζείτε εσείς μέσα στα νοσοκομεία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, γιατρέ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και θα πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να δούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο τι γίνεται με τον κορονοϊό, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις και τα τελευταία νέα που έχουμε. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και θα μιλήσουμε με τη Δώρα Γεωργούλα, τη συνάδελφο, να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες ειδήσεις. Καλησπέρα, Δώρα. Καλησπέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια θα ξεκινήσουμε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετά από 10 ημέρες νοσηλείας επέστρεψε και πάλι και δηλώνει σε πλήρη φόρμα 22 ημέρες, Γιώργο, πριν από τις εκλογές, τις οποίες θα αναμετρηθεί με το δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν. Και ενώ διατρανώνει ότι έχει ανοσία στο κορονοϊό, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να μετρούν νεκρούς και κρούσματα. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η είδηση πως ο κορονοϊός μόλυνε 2 φορές ασθενή στην Αμερική και μάλιστα η δεύτερη φορά ήταν πιο σοβαρή από την πρώτη. Συνεχίζει να σπέρνει τον όλεθρο κορονοϊός και στη Λατινική Αμερική με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα και εκατοντάδες θανάτους καθημερινά. Στη Βραζιλία καταγράφηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες 201 θάνατοι, ενώ στο Μεξικό καταγράφηκαν άλλοι 164 θάνατοι ασθενών. Ξεπέρασαν τα 900.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα από κορονοϊό στην Αργεντινή. Η Καλιφόρνια έχει επιβεβαιώσει τον υψηλότερο αριθμό μολύνσεων από κάθε άλλη πολιτεία, ενώ ακολουθούν το Τέξας, η Φλόριντα και η Νέα Υόρκη, πολιτεία που αρχικά αποτελούσε την πρώτη σε βαθμό πανδημίας της ΗΠΑ. Η φαρμακευτική βιομηχανία, να πούμε πως η Johnson & Johnson αναστέλει προσωρινά τις δοκιμές για το εμβόλιο εναντίον του κορονοϊού, καθώς ένας από τους εθελοντές συμμετέχοντες σε αυτή η ασθενή χωρίς να έχει δοθεί εξήγηση γι' αυτό. Στη Βρετανία, ο συντηρητικός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επικρίνεται έντονα για το χαόδη τρόπο που διαχειρίστηκε την επιδημία COVID-19, από την οποία έχουν χάσει, Γιώργο, τη ζωή τους 42.900 άνθρωποι στη Βρετανία, ο μεγαλύτερος αριθμός στην Ευρώπη. Και ολοκληρώνοντας, να αναφερθούμε και σε 2 επιστημονικές μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες οι ασθενείς με COVID-19 συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα, ακόμη και αν έχουν περάσει μήνες από τότε που αρρώστησαν, Γιώργο, λόγω του κορονοϊού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δώρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Εμείς τώρα θα πάμε σε νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και θα ξεκινήσουμε με μια αποκλειστική είδηση που έδωσε χθες εδώ ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, ο κύριος Στάθης Σταθόπουλος, όπου επί της ουσίας ανέφερε μέσω της εκπομπής ότι σύντομα θα ανοίξει η χρηματοδότηση δήμων για την κατασκευή σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Να δούμε τι είπε στην εκπομπή. Χρηματοδοτήσει σταδιακά μέσα στα έτη 2021 και 2022 είναι ο στόχος. Όλους τους δήμους για να καταρτήσουν τα λεγόμενα ΣΦΙΟ, που θα είναι τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μπαίνουμε δηλαδή ως ταμείο για πρώτη επίσης φορά στην ιστορία του και στην ηλεκτροκίνηση. Άρα τα ειδικά έχουμε σχέδια, ναι, με τα οποία κάθε δήμος θα έχει ένα σημείο φόρτισης ανά 1.000 κατοίκους, θα τα χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο σε συνεργασία. Προφανώς όλη η τεχνική προεργασία έχει γίνει στο πλαίσιο όλες τις προετοιμασίες που έχει γίνει από το Υπουργείο για την ηλεκτροκίνηση. Γνωρίζετε το πρόγραμμα. Είναι, Πρόεδρε, πολύ, πολύ σημαντική είδηση αυτό που δίνει. Αυτό που έχουμε δει, δηλαδή, όχι πειραματικά, δειλά-δειλά να εμφανίζεται σε κάποιους δήμους, για παράδειγμα στη Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, που έχουμε τέτοιους σταθμούς, θα αρχίσουν εμείς να χρηματοδοτούν το χρηματοδοτικό εργαλείο σε όλους τους δήμους σταδιακά. Θα ξεκινήσουμε από τους μεσαίους και μεγαλύτερους δήμους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι με βάση το νομικό πλαίσιο που είναι υπό διαμόρφωση αυτές τις μέρες, να εκπονήσουν το λεγόμενο ΣΦΙΟ. Είναι το ειδικό σχέδιο για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Φαντάζομαι είναι το πού θα, ακριβώς μπουν και αυτοί οι χώροι. Θα προσδιορίζεται, ας πούμε, ότι ανά 1.000 κατοίκους θα υπάρχει ένα σημείο φόρτισης.
Μάλιστα, μια πολύ σημαντική είδηση που έδωσε εδώ στην εκπομπή ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, ο κύριος Στάθης Σταθόπουλος. Θα πάμε αμέσως μετά σε άλλα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα θέμα που μας είχε απασχολήσει και το είχαμε προβάλει για πρώτη φορά εδώ στις δημοσκοπήσεις πριν από λίγο καιρό. Είχαμε πυροβολισμούς σε σχολική μονάδα του Δήμου Κορυδαλλού. Έχουμε εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα και θα πάμε να συνδεθούμε με Skype με τον συνάδελφο αλλά και εκδότη της εφημερίδας Κοινωνική, τον Απόστολο Καραμπερόπουλο, να πούμε περισσότερες πληροφορίες. Απόστολε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο μου. Πρωτόγνωρες εικόνες πραγματικά να βλέπουμε πυροβολισμούς με αεροβόλο όπλο σε σχολικές μονάδες και σε νηπιαγωγείο και σε άλλες σχολικές μονάδες. Έχεις όλο το ρεπορτάζ όμως. Ρεπορτάζ μάλιστα που προβλήθηκε και μέσω της εφημερίδας και σε πρωτοσέλιδο. Βεβαίως, το φίλο του Σαββάτου ουσιαστικά δημοσιεύσαμε το ρεπορτάζ της εφημερίδας μας για το συγκεκριμένο θέμα. Γιώργο, μου όλα ξετυλίχθηκαν την προηγούμενη Κυριακή όταν η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού, μπορούμε να το πούμε ότι Τετάρτου ήταν, μετέβη στο ΑΤΑΦ Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού για να δηλώσει ότι υπήρχαν φλωρές και είχε βρει και κάποιες μεταλλικές βολίδες, ας πούμε έτσι, στο σχολείο. Έγινε η καταγγελία. Οι αστυνομικοί τη Δευτέρα, την επόμενη μέρα, πήγαν στον τόπο. Mm-hmm. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο το δημοτικό σχολείο, είναι και νηπιαγωγείο, τα οποία στεγάζονται. Νηπιαγωγείο συγκεκριμένα, Απόστολε, είναι, δεν ξέρω αν το βλέπεις στην τηλεόρασή σου, ήταν τα πλάνα που πέτυσαμε πριν από λίγο, ήταν οι αποκλειστικές εικόνες που μας είχαν στείλει, νομίζω πριν από κανένα μήνα περίπου, κάτοικοι του Δήμου Κορυδαλλού. Αυτές τις εικόνες πέτυσαμε. Ουσιαστικά όλη η υπόθεση έχει ξεκινήσει από τις 3 Αυγούστου, σκεφτείτε, όπου ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού έκανε αναφορά για φθορές στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Από εκεί και πέρα και η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου έκανε μια ένορκη δήλωση κατάθεση, στην οποία αναφέρει ότι την προηγούμενη Παρασκευή, όχι αυτή που μας πέρασε, την προηγούμενη δηλαδή, υπήρξαν φθορές εντός του ωραρίου που λειτουργούσε το νηπιαγωγείο. Είναι πολύ σοβαρό. Άρα κινούνταν παιδιά, υπήρχε το εκπαιδευτικό προσωπικό. Από ό,τι οι πληροφορίες μας λένε, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω επί αυτού. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι οι αστυνομικοί πήγανε τη Δευτέρα, είδανε το χώρο, στον πράβιο χώρο της οικίας όπου καταγγέλθηκε ότι φερόταν ο άνθρωπος αυτός, ένας ηλικιωμένος είναι να το πούμε. Βρεθήκανε κάποιες βολίδες μεταλλικές. Να πούμε ότι παρέδωσε άνθρωπος μετά από ερωτήσεις των αστυνομικών, είπε ακριβώς το τι έχει κάνει. Παρέδωσε 3 αεροβόλα με τις μεταλλικές βολίδες. Να πούμε ότι αυτά τα αεροβόλα, όσοι γνωρίζουμε, είναι πολύ επικίνδυνα. Δεν είναι νεροπίστολα. Κατάλαβα. Δεν είναι αυτά που μπορεί να προμηθευτεί κάποιος. Είναι κάποιος που είναι πραγματικά... Είναι αεροβόλα με μεταλλικές βολίδες, με σφαίρες μεταλλικές. Αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να προκαλέσει. Μάλιστα, Απόστολε, και στις εικόνες που είδαμε πριν, στις εικόνες από τον νηπιαγωγείο το συγκεκριμένο, έχει καταφέρει και έχει σπάσει διπλό τζάμι. Τώρα καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε πόσο επικίνδυνα ήταν τα όπλα αυτά. Βεβαίως. Από ό,τι γνωρίζω μετά μεταφέρθηκε, έχει σχηματιστεί δικογραφία για τον ηλικιωμένο. Έχει μεταφερθεί από ό,τι γνωρίζω και σε μια ψυχιατρική κλινική στην Αττική. Η κατάσταση πλάκα-πλάκα, Γιώργο, είναι πολύ σοβαρή και δυστυχώς θα πρέπει να σκύψουν πάρα πολλοί άνθρωποι και φορείς από πάνω να δούνε το τι γίνεται. Δεν μπορεί δύο σχολεία που συστεγάζονται, δημοτικό και νηπιαγωγείο, να υπάρχουν καταγγελίες από τον 8ο και μέσα σε ένα τριήμερο ουσιαστικά, γιατί αυτό καταγγέλθηκε και από 1η Οκτωβρίου, 2, 4, 5, να μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Συγγνώμη για το, είναι και το θέμα του Skype, είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία μου. Μπορώ να πω όμως ότι αναστατώθηκε πάρα πολύ κόσμο στον Κορυδαλλό και όχι μόνο και από τον εκπαιδευτικό χώρο αλλά και οι γονείς εννοείται. Είναι αναμενόμενο. Όλοι μας έχουμε παιδιά, να έχεις το παιδί στο δημοτικό και να σου λέει η δασκάλα ή η διευθύντρια ότι εδώ πέρα υπάρχει και ένας άνθρωπος
που δεν το γνωρίζανε κιόλας, ότι ρίχνουμε αεροβόλα και σπάει τζάμια. Είναι λίγο δύσκολο. Απόστολε, πολύ περισσότερα νέα από τον Πειραιά αλλά και από τον Κορυδαλό και για το συγκεκριμένο θα πούμε και εδώ στο στούντιο. Σε ευχαριστώ θερμά. Εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πολύ σημαντικό θέμα. Το είχαμε αναδείξει και εδώ μέσα από την εκπομπή. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Θα επανέλθουμε με το σύντομο δελτίο ειδήσεων, με μικρές ειδήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση και αμέσως μετά θα υποδεχτούμε και τον δήμαρχο της σημερινής εκπομπής. Έχω και τη χαρά να φιλοξενήσω εδώ στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο. Είναι ο δήμαρχος Σαλαμίνας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο. Ξέχασα στο πρώτο μέρος της εκπομπής να σας δώσω και τρόπους επικοινωνίας και θέλουμε τα δικά σας μηνύματα, γι' αυτό θα τους πω τώρα. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-0071 το τηλέφωνο του σταθμού. www.attica.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Και θα κλείσουμε το κανάλι στο YouTube για να βλέπετε τα αποσπάσματα των εκπομπών. Δημοσκοπήσεις Attica TV. Πάμε πολύ γρήγορα σε σύντομες ειδήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση και θα ξεκινήσουμε από την περιφέρεια Αττικής. Συσκέψεις με δημάρχους του βόρειου και νότου τομέα της Αττικής πραγματοποίησε τα προηγούμενα 24 ώρα περιφερειάρχης Αττικής. Με τους δημάρχους του βόρειου τομέα στο επίκεντρο βρέθηκε η υλοποίηση εμβληματικών έργων μητροπολιτικού χαρακτήρα στα βόρεια προάστια. Ενώ με τους δημάρχους του παραλιακού μετόπου έγινε μια πρώτη συζήτηση και ενημέρωση των δημάρχων σχετικά με την προοπτική λειτουργικής ενοποίησης μέσω ενός δικτύου ποδηλατόδρομων αλλά και πεζόδρομων του αστικού τμήματος του παραλιακού μετόπου. Πάμε στο Δήμο Παλίνης τώρα. Τα σχολεία που συμμετείχαν και φέτος στις δράσεις ευαισθητοποίησης του Δήμου Παλίνης για το περιβάλλον και την πρόληψη, μείωση της πατάλης τροφίμων στο πλαίσιο του προγράμματος Follow Green, βράβευσε ο Δήμαρχος Παλίνης κ. Θανάσης Ζούτσος. Στο Δήμο Ασπροπύργου τώρα πάμε. Οι κοινωνικές δομές του Δήμου Ασπροπύργου μοίρασαν στα παιδιά των δικαιούχων οικογενειών τα σχολικά είδη που συγκεντρώθηκαν στο ρολόι της πόλης με πρωτοβουλία του ομίλου Sky, του Όλοι Μαζί Μπορούμε, καθώς και του Δήμου Ασπροπύργου με σύνθημα Κανένα παιδί χωρίς σχολικά είδη στον Ασπρόπυργο. Η ισχυρή κοινωνική ανταπόκριση λοιπόν όλων των δημοτών αλλά και πολλών συλλόγων του Ασπροπύργου κατάφεραν να υπεκαλύψουν τις ανάγκες σε σχολικά είδη ώστε να μην λείψει τίποτα για τη νέα σχολική χρονιά από κανένα παιδί. Και κλείνουμε το σύντομο αυτό δελτίο με τις ειδήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση με το Δήμο Ηλίου, πιστό στο ραντεβού με το μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, όπως έχει καθιερωθεί ο Οκτώβριος, είναι και φέτος ο Δήμος Ηλίου. Συμμετέχοντας για μία ακόμα φορά στη Διεθνή Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης με στόχο τη σωστή πρόληψη και έγκαιρη ενημέρωση, φωταγωγήθηκε με ροζ χρώμα στο Δημαρχείο Ηλίου, δίνοντας έτσι το δικό του στίγμα στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της ασθένειας. Κάπως έτσι κλείνουμε και τις σύντομες ειδήσεις. Πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας. Είναι ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος μαζί μας. Δήμαρχε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτη φορά που βρίσκεστε εδώ στο στούντιο και έχουμε πολλά να πούμε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω με εσάς τη συζήτηση λίγο αντίστροφα. Συνήθως εξετάζω θέματα της επικαιρότητας, απλώς επειδή θέλω να αφιερώσω χρόνο για να μιλήσουμε περισσότερο για τη Σαλαμίνα, θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό. Δώστε μας μία εικόνα για τη Σαλαμίνα. Πώς κινήθηκε τουριστικά τώρα, φέτος το καλοκαίρι, πώς πήγαν τα πράγματα με τον COVID και μετά να δούμε και τι εξετάζεται για το επόμενο διάστημα. Φέτος το νησί είχε περισσότερο κόσμο από ποτέ. Λόγω και των συνθήκων, πάντα έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι, φέτος περισσότερο από ποτέ. Αυτό ήταν σαφέστατα θετικό για την τοπική οικονομία, αναμφίβολα. Και πόσο μάλλον σε μέρες πολύ δύσκολες για την για τους επιχειρηματίες γενικά στη χώρα, με όλους τους περιορισμούς που ετέθησαν και τα υγειονομικά μέτρα που ελήφθησαν. Αυτό ήταν πολύ θετικό. Είχαμε κόσμο στο νησί, δουλέψαν οι επιχειρήσεις όσο μπορούσαν σε αυτές τις συνθήκες. Μέχρι τώρα, ευτυχώς, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα με τον COVID. Βέβαια, δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε. Αυτό το πράγμα βρίσκεται παντού. Δεν είχαμε ιδιαίτερα ζητήματα. Συνεχίζουμε να έχουμε το νου μας και προχωράμε. Βέβαια, όλο αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλη ζημιά σε όσα
σχεδιάζαμε και όσο είχαμε προγραμματίσει για το επαιτειακό έτος των 2.500 ετών από την αυμαχία της Αλαμίνης. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Μιλάμε για ένα νησί με τεράστια, τεράστια ιστορία πραγματικά και ήταν μια ευκαιρία φέτος στο κλείσιμο αυτό των 2.500 ετών να βγάλετε ακόμη περισσότερο το νησί προς τα έξω. Είναι αλήθεια, ήταν μια μοναδική ευκαιρία για το νησί. Δουλέψαμε από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας στο σχεδιασμό δράσεων και εκδηλώσεων που θα αναδείκνυαν το νησί και ουσιαστικά θα το αναδείκνυαν. Δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος όλων αυτών δεν μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε. Ήταν αναπόφευκτο, η κατάσταση ήταν τέτοια που έπρεπε με άλλα πράγματα να ασχοληθούμε, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Ευελπιστούμε ότι πολλά από αυτά θα μπορέσουν να γίνουν του χρόνου. Είναι στόχος δηλαδή της σημερινής διοίκησης το νησί να βγει ακόμη περισσότερο? Είναι πρωταρχικός στόχος της σημερινής διοίκησης η εξωστρέφεια του νησιού, η προβολή του νησιού, η ανάδειξη του νησιού. Δεν έχει, το λέω συνέχεια, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα η Σαλαμίνα από κανένα άλλο τόπο ή νησί της Ελλάδας. Είτε μιλάμε για τις θάλασσές μας το καλοκαίρι, είτε μιλάμε για τα δάση μας, είτε μιλάμε γενικά τις φυσικές ομορφιές, τα μνημεία μας. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Αυτό που χρειάζεται είναι πολλή δουλειά για την ανάδειξη, για την προβολή και βέβαια και τη συνεργασία και τη στήριξη της πολιτείας. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Νομίζω είναι ευνοϊκές συνθήκες και όσο περνάει ο καιρός, αυτό που είναι στόχος δικός μας αλλά και όραμα όλων των συμπολιτών μου θα υλοποιείται βήμα-βήμα. Αυτό που έχω παρατηρήσει, Δήμαρχε, κάνοντας και αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ αλλά και πειραϊκό ρεπορτάζ, είναι και κάτι που σας το έλεγα πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Είναι ένας προορισμός, ένα νησί το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα, αλλά είναι ένα δικημένο νησί, κατά τη δική μου εκτίμηση. Εσείς θα το επιβεβαιώσετε, θα το διαψεύσετε, υπό την έννοια έχει τόσα πολλά να δώσει στην Αττική, αλλά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να πέφτουν τα φώτα πάνω στο συγκεκριμένο νησί. Γιατί συμβαίνει αυτό, πιστεύετε? Είναι αλήθεια αυτό. Αναμφίβολα είναι αλήθεια ότι είναι ένα αδικημένο νησί. Και είναι αδικημένο διαχρονικά. Ναι, διαχρονικά όμως. Διαχρονικά. Δηλαδή, σε ποιο άλλο νησί, να σου πω 2-3 πράγματα για να γίνει αντιληπτό, σε ποιο άλλο νησί υπάρχουν τόσες ιχθυοκαλλιέργειες, υδατοκαλλιέργειες, όσες σε εμάς. Mm-hmm. Σε ποιο άλλο υπάρχουν τόσα ναυπηγεία. Και αν θέλετε να το πούμε πιο αναλυτικά, σε πόσες άλλες περιοχές με τέτοια αρχαιολογική αξία και σημεία όπως είναι ο όρμος των Αμπελακίων και της Κοινόσουρας, δηλαδή το σημείο που έγινε η ναυμαχία της Αλαμίνας, υπάρχουν τόσα ναυπηγεία. Όλα αυτά δείχνουν ότι το νησί δεν προσέχθηκε από κανέναν. Αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα τα οποία πρέπει επιτέλους να ληφθούν σοβαρά υπόψη, να σκύψει η πολιτεία πάνω σε αυτά και να δει τι θα γίνει. Οκ, γιορτάζουμε τα 2.500 χρόνια, ναι, αλλά τα γιορτάζουμε και δίπλα στον τύμβο που να γυρίσει το μάτι σου, βλέπεις να φυγεί. Αυτό θέλουμε? Δεν νομίζω ότι τιμά κανένα μας αυτή η εικόνα. Και προφανώς δεν είναι σημερινό ή χτεσινό ή προχτεσινό. Είναι διαχρονικό. Δεκαετιών. Δεκαετιών, πραγματικά. Το τελευταίο διάστημα κερδίσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μια δίκη με αντικείμενο πάλι μια νέα υδατοκαλλιέργεια στο νησί. Όχι άλλα τέτοια. Σε αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε εκτόσεις. Αυτά πρέπει να αναδειχθούν και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Και πρώτα απ' όλα, βέβαια, για να είμαι απόλυτα δίκαιος, εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι, οι Σαλαμίνοι, έχουμε χρέος και να προστατεύσουμε τον τόπο μας και να αναδείξουμε το πρόβλημα. Από εμάς ξεκινάει η ευθύνη. Και από μένα προσωπικά ως δήμαρχο, αν θέλετε. Κάνοντας έναν απολογισμό, Δημάρχε, επί της ουσίας πριν από μικρό χρονικό διάστημα κλείσατε ένα χρόνο διοίκησης στο συγκεκριμένο Δήμο. Ποια είναι τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή έχετε προγραμματίσει για το επόμενο διάστημα, πάντα βέβαια με τον κορονοϊό να βρίσκεται από πάνω που δημιουργεί πολλές καθυστερήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα? Αυτό είναι αλήθεια. Ο κορονοϊός βέβαια όχι σε εμάς μόνο αλλά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο έχει επιφέρει και καθυστερήσεις και ματαιώσεις διαδικασιών και έργων. Εμείς αυτό που θέλαμε εξ αρχής ήταν να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε το Δήμο οικονομικά, να μπορέσουμε να ορθοποδήσει ο Δήμος. Αυτό έγινε χάρη της παρέμβασης του Υπουργείου Εσωτερικών. Καλύφθηκε μία τρύπα στον προϋπολογισμό 5,9 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δήμος, να θυμίσω, βρισκόταν
σε μνημόνιο, κυριολεκτικά σε μνημόνιο από το 2014. Κυριολεκτικά το αναφέρετε ακριβώς όπως ακριβώς, ήταν ένας δήμος στο κόκκινο. Ό,τι ακριβώς στο κόκκινο. Ο πρώτος δήμος στη χώρα. Αυτό με τη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργού του κ. Θεοδωρικάκου, ρυθμίστηκε. Πλέον ο Δήμος μπορεί να σταθεί μόνος του στα πόδια του. Ετοιμάζουμε πλέον μόνοι μας τον καινούργιο μας προϋπολογισμό πια. Ήταν η βασικότερη προτεραιότητά μας. Από εκεί και πέρα. Δημάρχη, θα μου επιτρέψετε, δεν θα μπορούσατε να κάνετε και κάτι αν δεν λυνόταν αυτό το θέμα. Ασφαλώς. Θα πήγαινε όλο το έργο πίσω. Ασφαλώς. Ο κύριος Υπουργός αυτό το κατάλαβε, έδειξε την κατανόηση και μας στήριξε σε αυτό. Από εκεί και πέρα ήταν πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της καθημερινότητας με κυρίαρχο την καθαριότητα. Mm-hmm. Το νησί 1η Σεπτεμβρίου του 19 που αναλάβαμε. Ήταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και επικίνδυνη κατάσταση. Φέτος και με όλη τη δουλειά που έγινε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, τα αποτελέσματα ήταν σαφώς καλύτερα, πολύ καλύτερα. Δεν είχαμε τέτοιες εικόνες του παρελθόντος. Ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος, όχι βέβαια σε απόλυτο βαθμό, να είμαστε ρεαλιστές. Ένα νησί που το χειμώνα έχει 60.000 κόσμο και το καλοκαίρι έχει 300.000 κόσμο, δεν μπορεί να έχει την ίδια εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όμως έγιναν πολύ σημαντικές προσπάθειες από όλο το προσωπικό του Δήμου και έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η κατάσταση που αφορά την καθαριότητα που ήταν και το βασικό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, παράλληλα με την καθημερινότητα, έχουμε ξεκινήσει και τρέχουμε για πιο μεγάλα έργα του νησιού, έργα ανάπτυξης του νησιού. Έχουμε μπορέσει να πάρουμε επιδοτήσεις μέσω του προγράμματος Φιλόδημος. Προχτές μάλιστα εγκρίθηκε και ένα πρόγραμμα, μια αίτησή μας για αθλητικές εγκαταστάσεις 580.000 ευρώ. Πάλι μέσω του Φιλόδημος έργα πυροπροστασίας σχολείων, ράμπες και τουαλέτες για αμαία σε σχολεία. Έχουμε τη στήριξη της περιφέρειας και αυτό θέλω να το τονίσω και του Περιφερειάρχη, του κ. Πατούλη και της Αντιπεριφερειάρχου Νήσων, της κ. Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη. Σχεδιάζουμε πολύ σημαντικά πράγματα με την περιφέρεια. Τελειώνουμε επιτέλους ένα έργο που είχε κολλήσει για τα μεγάλα τα γήπεδα, το ανοιχτό το γυμναστήριό μας, το μεγάλο το δημοτικό και ένα κλειστό γυμναστήριο προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, να τα παραδώσουμε, να προχωρήσουμε να τα παραδώσουμε στους δημότες μας. Τελειώνει μετά από, δεν ξέρω, 10-15 χρόνια το έργο των ομβρίων υδάτων που ταλαιπωρεί το νησί πάνω από 10 χρόνια. Μέχρι το τέλος του χρόνου, με χρήματα που εξασφαλίσαμε από την περιφέρεια, τελειώνουμε τη δημοτική βιβλιοθήκη, ένα εξαιρετικό κτίριο, το οποίο από το 2007 δεν είχε τελειώσει. Γινόντουσαν όλα αυτά τα χρόνια προσπάθειες από τις εκάστοτες διοικήσεις, αλλά δεν είχε τελειώσει το έργο. Εξασφαλίσαμε τα χρήματα. Ένα πραγματικά πολύ σημαντικό έργο για το νησί και συμβολική σημασία είναι το έργο της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, που θα βοηθήσει σαφέστατα στην ανάδειξή τους, το οποίο έχει μπει στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας. Έχουμε τελειώσει τις μελέτες, άρα προχωράμε σε συνεργασία με την ΕΛΕ, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος. Προχωράμε στη δημιουργία δύο μονοπατιών. Ένα στον αρχαιολογικό χώρο με εξαιρετική σημασία, να μπορείς να περπατάς ένα διαμορφωμένο μονοπάτι με τη σήμανσή του ακριβώς εκεί που περπατούσαν οι σαλαμινομάχοι, αλλά και ένα ακόμα στο μεγάλο μας το δάσος των Κανακίων, πολλών χιλιομέτρων, που επισκέπτονται καθημερινά πολλοί κόσμος, όχι μόνο από την Αττική και από όλη την Ελλάδα. Πλέον και με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουμε και τον περιπατωτικό τουρισμό, που είναι πραγματικά αναπτυσσόμενο είδος, όπως και ο αθλητικός τουρισμός, τον οποίο το νησί μπορεί να υποστηρίξει. Κάναμε ήδη προ-κορονοϊού, βέβαια, δύο διεθνείς αγώνες ορεινής ποδηλασίας στο δάσος μας, με συμμετοχές πάνω από 25 χώρες, 150 αθλητές. Κάναμε αγώνες κλειστής κοπηλασίας για πρώτη φορά στο νησί με πάνω από 500 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Τώρα το Σαββατοκύριακο που πέρασα κάναμε πανελλήνιο πρωτάθλημα εστιοπλοείας. Επενδύουμε στον αθλητικό τουρισμό γιατί είναι τέτοια τα χαρακτηριστικά της Σαλαμίνας, το λιμάνι, η θάλασσα, τα δάση που μπορεί να τα υποστηρίξει. Και βοηθάνε και την εσωστρέφεια του νησιού. Σαφέστατα. Που είναι βασικός παράγοντας. Πρωταρχικός. Όσον αφορά, Δήμαρχε, τις σχολικές μονάδες, να σα πάω λίγο σε θέματα της καθημερινότητας και της ειδησιογραφίας. Τι γίνεται με τις σχολικές μονάδες, πώς άνοιξαν τα σχολεία σε εσάς, υπήρξαν προβλήματα? Λόγω του κορονοϊού. Και λόγω του κορονοϊού, ενδεχομένως αν υπήρξαν καταλήψεις, δεν ξέρω αν έχετε και αυτό το κομμάτι. Ναι. Έχουμε κάνει, καταρχήν να ξεκινήσω από εκεί, από τότε που αναλάβαμε μέχρι και σήμερα,
εργασίες σε όλα, κυριολεκτικά όλα τα σχολεία του νησιού. Γιατί όλα χρειάζονται και χρειάζονται εργασίες. Δουλέψαμε και δουλεύουμε πάνω σε όλα τα σχολεία για να μπορέσουμε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα παιδιά. Και συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό. Με τον κορονοϊό, αυτό που κάναμε από το Μάρτιο κιόλας, όταν ξεκίνησε όλο αυτό, πριν καν κλείσουν τα σχολεία, εμείς τα κλείσαμε για να κάνουμε απολύμανση και κάναμε σε όλα τα σχολεία απολύμανση. Αυτό το επαναλάβαμε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τώρα, σε όλα τα σχολεία, όταν μπουν τα παιδιά να είναι απολύτως ασφαλές στο περιβάλλον. Έχουμε θέματα με τις καταλήψεις. Ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα τα λύκεια στο Δήμο. Φώναξα τα παιδιά στο γραφείο μου, τους εκπροσώπους, συζητήσαμε τα θέματά τους, τους ακούσαμε, γιατί το τονίζω ότι τα παιδιά πρέπει να τα ακούς. Συνεργασία θέλουν, κατανόηση θέλουν. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε απέναντι, επειδή διεκδικούν καλύτερες συνθήκες. Φώναξα τα ίδια. Αλλά από την άλλη, Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε, συνήθως πηγαίνουν στο Δήμο να πούν τα προβλήματά τους, αν και δεν είναι απόλυτα ο αρμόδιος. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Πάνω σε αυτό θα σας έλεγα ότι συζητήσαμε αυτά που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου. Μας ζητήσανε κάποια πράγματα. Είχαν δίκιο, γιατί μιλάμε για σχολικές μονάδες 40 και 50 ετών. Ήδη συνεργεία μας δουλεύουν στα σχολεία για τα αιτήματα αυτά των παιδιών και τα παιδιά έχουν σταματήσει τις καταλήψεις. Δέχτηκαν αυτά που τους είπαμε εμείς. Τώρα τα ζητήματά τους, τα άλλα που αφορούν την κεντρική εξουσία, παραμένουν. Για παράδειγμα, τα τμήματα. Τα θέλουν όλοι τα τμήματα. Αλλά και εγώ ίδιος πήγα επανειλημμένος και στα σχολεία να τα δω από κοντά. Μίλησα και με τα παιδιά. Σας λέω και πάλι, έχουν πολύ καλή συνεργασία. Δεν πρέπει να περνάει εικόνα ότι το κάνουν για να μην κάνουν μάθημα ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Υπάρχουν και τέτοιες φωνές ή των βανδαλισμών, το είδαμε και προχτές, αλλά στην πλειοψηφία τους τα παιδιά διεκδικούν καλύτερες συνθήκες και εμείς οφείλουμε και να ακούμε και όπου μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Όσον αφορά τον κορονοϊό, θεωρείτε ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στους Δήμους και κυρίως στα οικονομικά? Και το ερωτώ, Δήμαρχε, γιατί είστε ένας Δήμαρχος, είναι η πρώτη σας θητεία επί της ουσίας και σας βάζει κάποιο φρένο στην υλοποίηση του προγράμματος, αν και έτσι όπως μας το περιγράψετε, έχετε πολύ πυκνό πρόγραμμα μέχρι στιγμής, δηλαδή έχετε υλοποιήσει ένα μεγάλο μέρος και έχετε εξέλιξει άλλο. Θα σας δημιουργήσει προβλήματα, θεωρείτε? Νομίζω όλοι οι Δήμοι της χώρας, από το πιο πλούσιο μέχρι το πιο φτωχό, θα έχουν σημαντικά προβλήματα. Γιατί είναι μειωμένα τα έσοδά τους, σε κάθε περίπτωση. Με κλειστές επιχειρήσεις, με πάγωμα των τελών των επιχειρήσεων, δεν μπορούν να έρθουν να πληρώσουν τα τέλη προς το Δήμο. Αντίστοιχα, τόσος κόσμος χάνει τη δουλειά του, μειώνονται τα εισοδήματά του. Δεν θα έρθουν να πληρώνουν στο Δήμο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ή θα έρχουν πολύ λιγότεροι. Αυτό σημαίνει μείωση των εσόδων των Δήμων. Γιατί όλοι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν στην πορεία σημαντικό πρόβλημα αυτό και πρέπει να, νομίζω, να λυθεί κεντρικά. Ήδη έχουν γίνει σοβαρά βήματα πάνω σε αυτό, αλλά νομίζω οι Δήμοι χρειάζονται συνεχώς και θα χρειάζονται συνεχώς στήριξη για αυτό το πράγμα. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να παγώσουμε τα τέλη για τις επιχειρήσεις, τις ρυθμίσεις των ιδιωτών, των δημοτών προς το Δήμο, που χάσανε το διάστημα της καραντίνας και του κορονοϊού τις ρυθμίσεις, τις επεκτείναμε μέχρι το τέλος του έτους για να μην χαθεί το ευνοϊκό καθεστώς. Αυτά είναι μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα που οφείλαμε να τα λάβουμε, αλλά από την άλλη είναι και μέτρα που κάνουν... περικόπτουν τα έσοδά, μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, Δήμαρχε, την παρουσία σας εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που τα είπαμε εδώ από το στούντιο και μας δώσατε και το στίγμα του νησιού. Εγώ το λέω ότι είναι ένα νησί που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αττική. Ούτε μισή ώρα δεν είναι ουσιαστικά το να βρεθεί κάποιος εκεί και πραγματικά μπορεί να περάσει πολύ, πολύ όμορφα, αλλά να έρθει και πολύ κοντά στην ιστορία. Στην ιστορία, στη φύση, στο περιβάλλον. Είναι ένα πολύ ωραίο νησί. Σας ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα δώσουμε αμέσως κοιτάλι στην Σοφία Μίτιλη και στο Υπάρχει Λύση για να δείτε τα θέματα, τα οικονομικά, ασφαλιστικά και όλα τα θέματα που σας προβληματίζουν. Αμέσως μετά Net24 με τον Βασίλη Ταλαμάγκα, η Αμαλία Κάτου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και φυσικά η Φραντζέσκα Σαβυριανάκη με το σημείο αναφοράς. Καλό απόγευμα σε όλους, αύριο και πάλι εδώ στις 3:30 στις δημοσκοπήσεις.